Δημόσιες και δωρεάν παροχές για όλους ζητούν οι φοιτητές της Ξάνθης, οι οποίοι την Παρασκευή το πρωί πραγματοποίησαν πορεία θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται λίστες σύντησης στην εσωτερική λέσχη, ενώ με ανακοίνωση της Μέριμνας όσοι δεν μπορέσουν να τις προμηθευτούν θα υποχρεούνται να πληρώνουν αντίτιμο 2,20 αναγεύμα. Παράλληλα, λέγει στις 9 του Δεκέμβρη, η σύμβαση της λέσχης της πόλης, ενώ οι συμβάσεις των εργαζομένων στη λέσχη των εστιών μπορούν να παυθούν ανά πάσα στιγμή. Και αυτό γιατί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό με στόχο την παραχώρησή τους ιδιώτες. Η νέα μορφή λειτουργίας έρχεται να επιφέρει λίστες και κάρτες σύντησης, αυστηρότερους ελέγχους, ενώ θα εφαρμοστεί και η πληρωμή του αντιτίμου. Αυτό σημαίνει πως πολλοί από τους φοιτητές που σήμερα συντίζονται στη λέσχη των εστιών με πρώτους αυτούς των τριών σχολών εκτός πόλης μπορεί να αποκλειστούν. Ταυτόχρονα, η λέσχη στο νέο καθεστώς θα λειτουργεί ως catering, που σημαίνει πως το φαγητό θα έρχεται έτοιμο και η μόνη δουλειά που θα γίνεται θα είναι η διανομή του. Συνεπώς, ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί, με την πλειοψηφία των ήδη υπαρχόντων να απολυθούν, ενώ και η ποιότητα του φαγητού θα είναι πολύ χειρότερη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν οι φοιτητές το σκάνδαλο Χούτου, ο οποίος φημολογείται ότι θα αναλάβει και τις δύο λέσχες. Αλλαγές που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την απόκτηση πτυχίου, καθώς πολλοί οδηγούνται στο να παρατήσουν τις σπουδές τους, καθώς η τσέπη της οικογένειας είναι περιορισμένη. Γι' αυτό το λόγο και οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής προχώρησαν σε κατάληψη μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα γίνει γενική συνέλευση για τη λήψη νέων αποφάσεων, προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμα στις σπουδές και τη δωρεάν παιδεία, καθώς επίσης και τη μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζομένων της λέσχης με δικαιώματα.